είναι αυτοί που ποτέ δεν θα λυγίσουν, που βρίσκονται σε κάθε ελληνική βραχονισίδα. Είναι αυτοί που υψώνουν την ελληνική σημαία διαρκώς στο Αιγαίο. Και ξανά τα Ραφάλ. Πάνω από τον Αττικό ουρανό. Και μετά την ομάδα υποβρυχίων καταστροφών, σιγά σιγά περνάμε στην πολεμική αεροπορία. Και είναι λογικό ότι τα βλέμματα όλων στρέφονται στον ουρανό αυτή τη στιγμή. Οι διελεύσεις των πολεμικών αεροσκαφών F-16, Block 52 Plus Advance, τα πιο σύγχρονα F-16, τα οποία πρώτα μετατρέπονται σε Viper. Συνολικά από τον στόλο των F-16 μετατρέπονται στην έκδοση Viper. Τώρα βλέπετε τα Mirage 2005 της 331 μοίρας Θησέας. Μοιράς 2005 και Ραφάλ F3R στην 332 μοίρα Γεράκη είναι οι δύο πολεμικές μοίρες οι οποίες βρίσκονται στην Τανάγρα. Και τώρα τα ισχυρά Phantom F4, μια διαχρονική θα λέγαμε αξία της πολεμικής αεροπορίας, με πολύ έμπειρους υπτάμενους της 338 μοίρας Άρης. Την ίδια στιγμή στο έδαφος παρελάβει η σχολή Ικάρων. Αυτά τα νέα παιδιά που περνούν τώρα μπροστά από το χώρο των επισήμων είναι τα αυριανά στελέχη της πολεμικής αεροπορίας. Και εδώ βλέπετε τα γαλλικά Ραφάλ, τα οποία μάλιστα έχουν κατεβάσει και το άγκιστρο το οποίο έχουν για να χαιρετήσουν με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο. Αυτό το άγκιστρο το χρησιμοποιούν για την προσνείωσή τους στο αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle. Λέγαμε λοιπόν από την παρελάβνη η σχολή Ικάρων και η σχολή υπαξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας ότι αυτά είναι τα αυριανά στελέχη του αεροπορικού όπλου. Είναι οι αυριανοί φύλακες των ουρανών που έταξαν ως σκοπό της ζωής τους να ανεβάσουν ψηλά και από το ύψος αυτό να διασφαλίσουν τα ακριτικά ορόσημα των ελληνικών ουρανών και της κατακάλανης θάλασσας. Και το P3B Orion αυτή τη στιγμή της αεροπορίας ναυτικού πάνω από το χώρο της παρέλασης. Ενώ στο έδαφος έχουμε περάσει στα πεζοπόρα τμήματα της ελληνικής αστυνομίας. Η σχολή αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας είναι ισότιμη με τις σχολές των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς και τις αντίστοιχες παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων. Και στους δέκτες μας βλέπουμε την δεύτερη διέλευση των πτυτικών μέσων της αεροπορίας στρατού. Ενώ στο έδαφος παρελάβει η σχολή αξιωματικών της αστυνομίας. Μια ωραία εικόνα με την Ακρόπολη και τα ελικόπτερα να πετούν στο πλάι προαιώνιου συμβόλου του ελληνισμού. Πάνω από το χώρο της παρέλασης, τα Καϊόβα Warrior, ελικόπτερα επιθετικής αναγνώρισης. Ξανά τα θρυλικά Huey, που έχουν γράψει χιλιάδες ώρες πτήσεων
στο ελληνικό FIR. Έχουν μεταφέρει τμήματα του στρατού ξηράς σε οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας. Τα NH90 αυτή τη στιγμή, τα Σινούκ, πολύτιμα εργαλεία στα έμπειρα χέρια των χειριστών της αεροπορίας στρατού,